Χαίρετε! Το σημερινό βίντεο δεν ξέρω πού και αν θα φτάσει, αλλά νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά βίντεο που έχω κάνει ποτέ μου. Όχι από άποψη προβολών. Αν ήθελα απλά προβολές, θα μπορούσα να κάνω πολλά χαζά πράγματα. YouTuber είμαι, ξέρω. Αλλά σημαντικό για όσους μένουν στην Ελλάδα και είτε έχουν ξεχάσει τι έχει συμβεί, είτε δεν γνώριζαν ποτέ. Δεν το κάνω για να το παίξω ο έξυπνος που θα σας πει τι να ψηφίσετε. Θα μιλήσω με γεγονότα δείχνοντας βίντεο και γραφήματα, όπως κάνω συνήθως δηλαδή για όσα βίντεο μου λέτε να πω τη γνώμη. Θα πω μερικά disclaimer από τώρα για να γλιτώσω τα ηλίθια σχόλια από κάτω και επίσης στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε πού ξεκινάει το κάθε θέμα. Όταν κάποιος κράζει κάτι, δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει το αντίθετο αυτού που κράζει. Μπορεί απλά να του φαίνεται λάθος και να το κράζει. Δεν με κάνει αναρχοάπλητο αν κράξω τη Χρυσή Αυγή. Δεν με κάνει πρόβατο δυσνουδού αν κράξω το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου τα σκάει ο ΣΥΡΙΖΑ αν λέω ότι δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία. Και ούτω καθεξής. Εξάλλου, τα περισσότερα πράγματα που θα δείτε σε αυτό το βίντεο δεν είναι καν η άποψή μου. Είναι απλά τα γεγονότα όπως είναι στις πηγές, με πιο απλά λόγια. Ωραία! Στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με την παραπληροφόρηση και τον κόσμο που πιστεύει ό,τι βλέπει στην τηλεόραση και ό,τι διαβάζει στο ίντερνετ. Αν θες να μην είσαι χάπατο, λοιπόν, πρέπει πριν πιστέψεις κάτι από όποιον και αν το είπε, να το ελέγχεις και εσύ ο ίδιος. Κάτι που έκανα σε μεγάλο βαθμό για αυτό το βίντεο, γιατί καταλαβαίνω πόσο μεγάλο πρόβλημα θα μπορούσα να δημιουργήσω σε παιδιά ή σε κόσμο γενικότερα που απλά θα πίστευε ότι έλεγα. Όλες οι πηγές, οι φωτογραφίες, στα βίντεο, ό,τι χρησιμοποιήσω θα είναι κάτω στην περιγραφή να το ελέγξετε και μόνοι σας. Σχετικά με αυτό που λέγαμε λοιπόν για την έλλειψη ανθρώπων που ψάχνουν κάτι πριν το πιστέψουν, βλέπουμε σε αυτό το γράφημα το ποσοστό των οποίων δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τους ίντερνετ και είμαστε η τρίτη χειρότερη χώρα. 25% των ανθρώπων δεν έχουν μπει στο ίντερνετ, όχι σήμερα, αυτή την εβδομάδα, αυτό το μήνα, αυτό το χρόνο, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τους το διαδίκτυο. Πάμε να δούμε κάποια ακόμα γραφήματα τα οποία έχουν ως πηγή το Eurostat, που είναι από τις πιο έγκυρες πηγές που έχουμε. Και επίσης να ευχαριστήσω τον Joe D, που ελπίζω να το λέω σωστά, για τα γραφιστικά που έχει κάνει για αυτά τα γραφήματα. Μεταβολή κινδύνου φτώχειας. Να σας εξηγήσω τι βλέπουμε. Μεταβολή των ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας από το 2010 έως το 2017, όπου η μεγαλύτερη αύξηση ήταν με το Πασόκ και οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Πασόκ και Νουδού αύξηση, ΣΥΡΙΖΑ μείωση. Προχωράμε και βλέπουμε ότι είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση βάσει των συνολικών δαπανών σε οικογενειακά επιδόματα. Μεταβολή στις δαπάνες για την υγεία. Πρώτα βλέπουμε για δημόσιες που υπήρχε σημαντική μείωση από Πασόκ και Νουδού με μια μικρή αύξηση από ΣΥΡΙΖΑ, και από κάτω τις ιδιωτικές οι οποίες είχαν μείωση με Πασόκ, μικρή αύξηση με Νουδού και μικρή μείωση με ΣΥΡΙΖΑ. Και πάμε στην ανεργία που εκείνη νικητής είναι το Πασόκ με διαφορά, εντάξει. Από 11,6 το 2010 μέχρι το 2012 την είχε φτάσει 24. Αργότερα η Νέα Δημοκρατία πήγε μέχρι 28, αλλά την άφησε 26, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τη μείωσε σε 18. Τα ποσοστά στην ανεργία των νέων είναι ακόμα χειρότερα, με το Πασόκ να δίνει πάλι ρεσιτάλ και την Νουδού να το κρατάει αληθινό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τη μείωσε. Κάπου εδώ να ξεκαθαρίσω πως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καλύτερο σε κάποιους τομείς συγκριτικά με Πασόκ και Νουδού δεν σημαίνει ότι είναι η λύση. Απλά συγκρίνεται με κάποιους που τα έκαναν πολύ χειρότερα. Θα τα πούμε και για έναν έναν σε λίγο, αφού πρώτα κάνουμε μια στάση και στο θέμα της αποχής. Όλα τα κόμματα που έχουν βγει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν αποτύχει. Το γνωρίζω και γι' αυτό δεν είμαι με κανέναν. Ωστόσο, άμα δεν είμαστε με κανέναν και κάνουμε πάλι αποχή πάνω από 40%, λέγοντας εμένα δεν με νοιάζουν όλα τα λαμόγια, τα έχω κάνει στην άκρη, δεν πιστεύω κανέναν, και ψηφίσουν πάλι μόνο όσοι βγάζουν ό,τι βγάζουν τα τελευταία χρόνια ή όσοι ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα, υπάρχει γενικά η πιθανότητα να μην έχουμε μέλος στην Ελλάδα. Τι θα κάνουμε τώρα. Επίσης, όσοι πάνε και πετάνε την ψήφο τους για κάτι τέτοιο, είναι ακόμα χειρότερο. Δυστυχώς με την αποχή το μόνο που καταφέρετε σε τέτοιο ποσοστό είναι να αφήνετε άλλους να διαλέγουν για το μέλλον σας. Και αυτούς τους άλλους που τόσα χρόνια ψήφιζαν συγκεκριμένα πράγματα. Είναι σαν να έχεις ένα μπουφέ με 25 φαγητά, να αφήνεις κάποιον άλλο σου διαλέξει τι θα φας και μετά να κράζεις πόσα χρόνια λέγοντας ρε, δεν μου αρέσει αυτό το φαγητό, είμαι νηστικός 4 χρόνια. Καταλαβαίνω επίσης πως πολλοί από αυτούς που έκαναν αποχή είτε δεν ψήθηκαν να πάνε να ψηφίσουν, είτε δεν τους έκανε κάποιο κόμμα. Αλλά σκεφτείτε ότι αν η μισή από αυτά τα 4 εκατομμύρια που έκαναν αποχή πήγαιναν να ψηφίσουν, θα μπορούσαν με τις ψήφους τους είτε να βάλουν και ένα άλλο κόμμα στη Βουλή, είτε έστω να δώσουν όσες παραπάνω έδρες μπορούσαν στα κόμματα που δεν μας έχουν πηδήξει ακόμα. Δεν μιλάω καν για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν όσοι έκαναν αποχή πήγαιναν να ψηφίσουν. Ας κάνουμε μια έρευνα για τις προτάσεις και τις γκάφες κάθε κόμματος και ας ψηφίσουμε το λιγότερο χειρότερο. Για μας δεν μάγει ή για κανέναν άλλον. Και ούτε για να μπούμε στο μάτι κανενός, όπως συμβαίνει τόσα χρόνια ανάμεσα στους ψηφοφόρους των μεγαλύτερων κομμάτων. Τι πράγμα και αυτό εδώ μεταξύ. Τα έχουμε ξαναπεί ότι ο κόσμος θέλει να παίρνει δύναμη από κάπου. Και είναι λογικό μέχρι ένα σημείο. Αλλά είναι χαζό να τσακωνόμαστε μεταξύ μας αν έχουμε τον ίδιο ταβάτζι. Είχα κάνει ένα βίντεο για τους οπαδούς πριν κάτι μήνες που στην τελική έλεγε ρε φίλε, κάτσε και απόλαυσε ό,τι άθλημα γουστάρεις. Αλλά μην βρίζεις τη μάνα του αντιπάλου, ντε και καλά, από τη στιγμή που ο πραγματικός αντίπαλος είναι το σύστημα και το πώς έχουν στηθεί τα πράγματα. Όταν κάτι γίνεται λάθος, το λες και κάνεις κάτι για να μην ξαναγίνει. Δεν ψάχνεις αφορμές να το ξεχάσεις επειδή το κόμμα που έκανε τη μαλακία ήταν αυτό που υποστήριζες. Πάμε ένα παράδειγμα. Παίρνεις ένα τεχνίτη να σου διορθώσει κάτι στο σπίτι. Δεν τα καταφέρνει, αντιθέτως κάνει μεγαλύτερη τη ζημιά. Τον διώχνεις και φέρνεις έναν άλλο τεχνίτη, ο οποίος αντί πάλι να το φτιάξει, μεγαλώνει τη ζημιά, αν και όχι τόσο όσο προηγούμενο. Μετά από αυτό λοιπόν, δεν γίνεται να φέρνεις πάλι τον πρώτο τεχνικό και να λες έλα να με σώσεις, ο δεύτερος τεχνικός με κατέστρεψε. Απλά αλλάζει τεχνικούς ρε φίλε, απλά αλλάζει τεχνικούς.
Δεν είναι χαζό να σου παίρνουν το σπίτι αν δεν έχεις να πληρώσεις και να ψηφίσεις κόμματα που χρωστάνε 220 εκατομμύρια και συνεχίζουν να κάθεται. Και θα μου πεις τώρα, εντάξει ρε τσάχο, ο καθένας ψηφίζει αυτό που θα του δώσει να φάει. Αυτός που έχει επιχείρηση θα ψηφίσει νουδού κτλ. Ναι, μεν το πιάνω, αλλά καλό δεν θα ήταν κάποια στιγμή μετά από 44 χρόνια σεξάκι. Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ. Να σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Δηλαδή, μας πήρε 40 χρόνια για να καταλάβουμε ότι όσοι μας κυβερνούσαν ήταν απατεώνες. Και μόλις 4 χρόνια για να αποφασίσουμε ότι χρειάζονται μια τριτοτέταρτη ευκαιρία για να διορθώσουν τα λάθη. Πόσες γενιές πρέπει να κάνουμε ακόμα, δηλαδή. Από το 1974 μέχρι το 2015 είχαμε Πασόκ και Νουδού και υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι η Ελλάδα καταστράφηκε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, προσωπικά το πρόβλημά μου δεν είναι τόσο οι ψεύτες πολιτικοί που εμείς ψηφίζουμε στην τελική, όσο αυτοί που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή ή εκτός βουλής και όχι να παίρνουν 5.000 ευρώ μισθό. Γι' αυτό κιόλας δεν θα σας πω την ιστορία κάθε κόμματος στις κλεψιές, δεν θα προλάβαινε εξάλλου. Θα δούμε απλά κάποιες δηλώσεις και γεγονότα που θα μπορούσε να δει ο καθένας απλά αράζοντας στο Facebook. Ξεκινώντας με την Ουδού, μιας και όπως φαίνεται πάει για πρώτο κόμμα, και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος είχε πάει στη Μολδαβία το 2010 ως Υπουργός Οικονομικών και καταδικάστηκε για παιδεραστία. Βασικά, επειδή είχε πάει για άλλες δουλειές, δεν καταδικάστηκε τότε, παρόλο που τον είχαν αναγνωρίσει τα θύματα για παιδεραστία. Πάμε άλλη μία για να το πιάσετε. Ήταν απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ στη Μολδαβία, συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο, αλλά επιδεικνύει διπλωματικό διαβατήριο και αφού επικαλείται διπλωματική ασυλία, αφήνεται ελεύθερο. Δηλώθηκε γενικά και πολιτικά για 6 χρόνια, ενώ ήταν και φίλος του κύριου Μητσοτάκη, προχωράμε. Το 2016 ξαναέσπασε το θέμα και ο κύριος Μητσοτάκης είπε περίπου στο φίλο του: άραξε την πέτσα σου, τρελέ μου, θα ξεχαστεί το θέμα και όλα καλά. Και λίγο μετά τον έδιωξαν. 27 Δευτέρου 2019 και ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης έχει καταδικαστεί στην τεράστια ποινή των 2,5 χρόνων και 20.000 ευρώ χρηματική ποινή. Ενώ η καθαρίστρια που είχε παραποιήσει στο απολυτήριό της και αντί για Πέμπτη έλεγε Έκτη, μπα και βρει δουλειά ως καθαρίστρια, είχε δικαστεί για 10 χρονάκια έτσι για πλάκα. Το θέμα του κύριου Γεωργιάδη δεν είναι ότι έπαιξε και πάρα πολύ. Παρόλο που τέτοιες υποθέσεις συνήθως τραβάνε από τα μαλλιά, δηλαδή παιδεραστίες, βιασμούς, εγκλήματα, δολοφονίες, θα παίζουν 3 εβδομάδες ρε φίλε. Και το αγαπημένο κανάλι της Νέας Δημοκρατίας, Sky, ενώ δείχνουν κάποια πρωτοσέλιδα, κρύβουν το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας που έλεγε για τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη και βάζουν κάποιο από το 2016. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να δείχνει ποια ερώτηση θέλουν να του κάνουν στο ραδιόφωνο. Σε αυτή μας την επιλογή. Ναι. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ποια είναι η γνώμη σας, γιατί αν καταργηθεί το ΣΤΕ και να πάμε σε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Να το χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό. Τώρα. Το ερώτημα που τίθεται είναι... ερώτηση του κοινού ο κύριος Πρόεδρος, να τη θέσουμε ευθέως, έτσι κι άλλως θα το έκανα. Γιατί δυστυχώς όπως φαίνεται στην Ελλάδα, αρκετοί δημοσιογράφοι δεν δουλεύουν ως δημοσιογράφοι, αλλά ως τραχιωτάκια των πολιτικών. Αυτό βασικά με τα μίντια και την κακή δημοσιογραφία δεν είναι μόνο αρνητικό της Νουδού, προφανώς. Τα περισσότερα κόμματα έχουν τους δικούς τους. Εντάξει, λογικό θα μου πεις, η δουλειά τους είναι. Η δημοσιογραφία μας δυστυχώς δεν είναι πάντα αντικειμενική και πάει ανάλογα του ποιος έχει το κονέ. Μας έχουν πάρει χαμπάρι έξω, μας κράζουν για αυτά και εμείς λέμε ακόμα, μα αλήθεια είναι, τότε στην τηλεόραση. Δεν γίνεται όμως να αφήσουμε στην απέξω το γλυκύτατο κύριο Πλεύρη, ο οποίος έδινε μηνύματα αγάπης όταν ήταν στο λάθος. Το μεταναστευτικό κατά την άποψη μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι φύλαξη των συνόρων, δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Το θέμα είναι να τους κόψουν. Όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες τους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάμε χειρότερα, θα έρχονται. Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνουν τα άβατα. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Ο Λοκατζής, ο οποίος με τη βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας θα πατάξει την ανομία στα Εξάρχεια. Τέλος πάντων, πάμε σε κάποιες δηλώσεις του πιθανόν μελλοντικού πρωθυπουργού μας. Δεν χρειάζεται απαραίτητα σχολιασμό, κάποιες μιλάνε απλά από μόνες τους. Στο σώμα του βουλευτή είναι γύρω στα 5.500 ευρώ. Καθαρά. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν με τις χρήσεις γης. Πας σήμερα και δεν ξέρεις αν μια έκταση είναι δασική, δεν είναι, αν είναι αρχαιολογική. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ γενναίες τομές στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Η εκστρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ. Όταν μια επιχείρηση, αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, συμφωνεί με τους εργαζόμενους, συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλή
καλύτερες απολαβές από ό,τι θα είχαν οι εργαζόμενοι πριν. Και με αυξημένα δικαιώματα. Και συμφωνούν τα δύο μέρη. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας όταν έφυγε από εδώ, μας έστειλε 8 φορές τη ΔΟΕ. Ναι, για το γαλάζιο ουρανό που μας έλεγε και τη γαλάζια θάλασσα. Εγώ για ένα αστείο. Εσύ πόσες φορές θα μας στείλει. Εγώ να ξέρω τι δεν στέλνω. Και δεν πρέπει ποτέ. Το είπα για αστείο. Αλλά πρέπει να δείχνει. Έφη, αν μας βγάλεις μια φωτογραφία. Πρέπει να δείχνει μια μεγάλη κατανόηση απέναντι στους επαγγελματίες. Έτσι με πολύ αυξημένο κόστος. Η αριστεία είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει ο Στέλιος. Είναι ξεπερνώ τις δυνατότητές μου. Δοκιμάζομαι και φτάνω στα όρια του που μπορώ να φτάσω. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Και ένα κρασάκι για να δούμε ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί η ψηφοθυρία. Ο κύριος Μητσοτάκης το 2015 είχε ψηφίσει όχι στο νομοσχέδιο που έδινε ελληνική ηθαγένεια στα παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Ωστόσο, έκανε tweet για να συγχαρεί τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που είναι ο πρώτος Έλληνας που βγήκε MVP στο NBA και έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες. Ο οποίος Γιάννης δεν θα έπαιρνε ελληνική ηθαγένεια βάσει της ψήφου του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί στην Ελλάδα ούτε λέγεσαι Έλληνας, ούτε είμαστε περήφανοι για σένα, άμα είσαι μαύρος, φτωχός και πουλάς CD. Αλλά άμα βγεις MVP στο NBA και δεν έχουμε βγάλει ποτέ κανέναν άλλον. Ου, περηφάνεια, Γιάννη αγόρι μου, σ' αγαπάμε όλοι. Τι λες τώρα. Γενικότερα με την περηφάνεια βασικά δεν το έχουμε καθόλου. Είχα κάνει και βίντεο παλιότερα για το θέμα της κορακάκης. Κλείνω με το ότι η Νουδού έχει διαφημίσει τόσο πολύ τα σποτάκια της στο YouTube που με βάση αυτά τα έξοδα παίζει να αρχίσει να δανείζεται από τώρα. Δεν πιστεύω ότι αξίζει να μπω στον κόπο να μιλήσω και για τον άλλο Γεωργιάδη, τον Άδωνη, αλλά με τόσα πράγματα που έχει πει είναι αμαρτία να μην τον καμαρώσουμε και αυτόν λίγο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά τα δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός οδόγης αγρεμός, αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές λέω θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Αλλά μας τιμάμαι την παρουσία του και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για όσα προσέφερε στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά! Εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε. Όχι λύσεις λαϊκίστικες, τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα στέλνω βεβαίως τους χαιρετισμούς όπου με πήρε τηλέφωνο καθώς ερχόμουν εδώ για να σας μεταφέρω ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης! Μπράβο! Έλα εντάξει, τέλος το διάλειμμα, ας βαρευτούμε και ας πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ μάγκες, πρώτη φορά φασιστερά. Ο πρώτος πρωθυπουργός που ορκίστηκε με πολιτικό όρκο και λέμε: Ωπα ρε τρελάκιας, τι κάνει στην Ελλάδα αυτός. Κάτι μήνες μετά έκανε το μοναδικό δημοψήφισμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία που δεν αφορούσε δημοτικό πολιτεύμα. Έβγαινε στα κανάλια και έλεγε: Πάμε σε εκλογές να αποφασίσει ο λαός. Τα μνημόνια είναι παρελθόν. Λέμε: Ωπα ρε, αυτός μας δίνει το λόγο. Όχι Αλέξη, όχι άλλο μνημόνιο. Πονάει ο κόλος μας. Τάου! Πάρτε άλλο ένα μνημόνιο, λέει, που νομίζετε ότι έχετε και άποψη ή που νομίζετε ότι είμαι αριστερό. Γιατί προφανώς και δεν μιλάμε για αριστερή κυβέρνηση, έτσι. Να επισημάνουμε επίσης ότι έλεγε διάφορα για το παλιό διεφθαρμένο σύστημα, παίρνοντας ωστόσο κάποιους πολιτικούς από εκεί. Και ως συνήθως υπήρξαν βουλευτές που διόρισαν δικά τους πρόσωπα ή που απλά συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τα προνόμια του. Εντάξει, αυτό το κάνουν περισσότεροι βασικά, είναι κλασικό ελληνικό φαινόμενο πλέον. Πάμε να δούμε και κάποια αποσπάσματα του ΣΥΡΙΖΑ που ούτε το πιστεύω ότι χρειάζεται σχολιασμό. Με τη θέληση του λαού μας. Σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν και τα μνημόνια της λιτότητας. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Να είστε αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ, που τιμωρεί όσους δούλευαν μια ζωή για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι να στεγάσουν τα παιδιά τους. Πραγματική εικόνα είναι αδυναμία πληρωμής για τη μεγάλη πλειοψηφία. Διότι είπαμε ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί η έννοια και η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τη συνέχιση του μνημονίου. ΣΥΡΙΖΑ και λιτότητα είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Καμιά νέα συμφωνία δίχως την έγκριση, δίχως την επικύρωση του ελληνικού λαού. Εμείς ούτε την ξέρουμε ούτε θα τη μάθουμε την πολιτική της κολοτούμπας. Λοιπόν όχι, θα τους πούμε όχι την Κυριακή. Δεν πετύχαμε τη συμφωνία που προσδοκούσαμε πριν τις εκλογές του Γενάρη. Η απόφαση αυτή ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδας να εισηγηθεί την ενεργοποίηση μέτρων τραπεζικής αργίας και περιορισμού στις τραπεζικές αναλήψεις. Καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώνει διόδια πανάκριβα για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί
και όταν κατασκευάζονται κοστίζουν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι αντίστοιχοι σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και φτάνουμε στο πιο πρόσφατο κερασάκι της ψηφοθυρίας του, ανεβάζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Twitter για να πει: ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Λες και θα ξεχάσουμε τι είναι να βγει αριστερή κυβέρνηση χωρίς να είναι αριστερή. Πάμε στο Κινάλ που είναι το Πασόκ με. Ωπα ρε μαλάκα. Έχω τα νύχια βαμμένα το IRL. Πάμε στο Κινάλ τώρα που είναι το Πασόκ με αλλαγμένο όνομα. Μπας και ξεχάσουμε τι έχουν κάνει και τα 200 εκατομμύρια που χρωστάνε. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος όντας ύποπτος για δωροδοκία κατά εξακολούθηση στο σκάνδαλο Νοβάρτης, νιώθει στοχοποιημένος στην τοποθεσία Ελλά. Ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος το 2012 ως Υπουργός Υγείας, 5-6 μέρες πριν τις τότε κρίσιμες εκλογές για τη χώρα, αφού άλλαξε μια νομοθεσία, ανάγκασε πάνω από 100 γυναίκες σε εξέταση HIV, όσες ήταν θετικές φυλακίστηκαν και τις διαπόμπευσε όπου ήταν δυνατόν. Λέγοντας στα κανάλια ότι είναι επικίνδυνες ιερόδουλες που κολλάνε τους οικογενειάρχες πολίτες μας με AIDS. Ενώ δεν ήταν καμία πόρνη εκτός από μία. Ό,τι να είναι. Φανταστείτε ότι έδειχναν στις ειδήσεις να πιάνουν αυτές τις γυναίκες με γάντια, λες και είχαν δεν ξέρω κι εγώ τι. Έτσι, καταστράφηκαν οι ζωές αυτών των γυναικών. Με κάποιες από αυτές να αυτοκτονούν αφού είχαν γίνει ήδη ρεζίλες σε όλη την Ελλάδα. Και όλο αυτό για κάποια ψηφαλάκια ακόμα. Ήταν μια προεκλογική εκστρατεία. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για το ποιος άνθρωπος θα πληρώσει γι' αυτό. Κορίτσι αυτό είναι 21 ετών. Από τη Ρωσία, με AIDS, φορέα, δεν έπαιρνε προφυλάξεις, έκανε ελεύθερα έρωτα. Πρέπει να δούμε και όλες εκείνες τις κοπέλες που έρχονται από την Αφρική, από τις αφρικανικές χώρες. Οι οποίες εκδίδονται είτε γιατί είναι βουντού είτε γιατί διάφορα ζητήματα. Εκεί κανείς δεν ξέρει αν εκδίδονταν ή όχι. Δεν βρήκαν καμία να συναλλάσσεται με πελάτη ή να παίρνει χρήματα. Να μαζέψουν κάποιες γυναίκες για να φτιάξουν ό,τι είχαν σκηνοθετήσει στο μυαλό τους. Όλες οι κοπέλες για κακουργήματα και έτσι ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να δημοσιευθούν τα ονόματα αλλά και οι φωτογραφίες των γυναικών αυτών για να δουν αν κάποιοι έχουν συνευρεθεί μαζί τους. Η επιθυμία μας ήταν τους πελάτες όλων αυτών των γυναικών να τους είχαμε φωτογραφίες. Και τους βγάζαμε και αυτούς. Οι 5% είναι μεγάλο ποσοστό. Από έναν μεγάλο αριθμό εξετάστηκαν εκείνη την περίοδο μέσα σε 3 μήνες κάπου 400 άτομα, δεν βγήκε κανένας θετικός. Many of these infections concern women from the sub-Saharan Africa who have been brought to the country illegally and they were forced to work as prostitutes. Αυτό είναι πάρα πολύ μακριά βέβαια από την επιδημιολογική εικόνα του HIV/AIDS στην Ελλάδα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή κύρια ομάδα πληθυσμού και μέχρι τώρα συνεχίζουν να είναι οι ομοφιλόφιλοι άντρες. Προστέθηκαν εσχάτως οι χρήστες συνδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε αυτό δεν υπήρχε. Οι γυναίκες είναι φοβερή μειοψηφία στον χώρο του HIV/AIDS στην Ελλάδα. Τι λέγαμε? Α, ναι, ότι ο κύριος Λοβέρδος ένιωσε στοχοποιημένος επειδή ήταν ύποπτος βάσει στοιχείων για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Οι οροθετικές γυναίκες πάντως κρίθηκαν αθώες στο τέλος του 2016, αν και αυτό δεν νομίζω ότι έφτιαξε πάλι τις ζωές. Στο Κινάλ είναι και η κυρία Γεννηματά, η οποία απουσίαζε όταν ψηφιζόταν το Σύμφωνο Συμβίωσης το 2015, αλλά και στην ψήφιση της αναγνώρισης ταυτότητας φύλου το 2017, όσο πάει στο Pride για να στηρίξει όσους δεν στήριξε με τις ψήφους. Οπότε, τι έχουμε μέχρι τώρα όμως, είδαμε. Τα 3 μας μεγάλα κόμματα είναι το ένα πιο τρόλ για το άλλο. Πάμε να δούμε και τα ακροδεξιά κόμματα όμως που δείχνουν να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Ξεκινώντας με την Ελληνική Λύση, που εκεί είναι ένας άλλος θρύλος πέρα του Άδωνη, ο κύριος Βελόπουλος. Θα λέγατε ότι ανήκετε στην ευρωπαϊκή οικογένεια που ανήκουν, για παράδειγμα, η Λεπέν. Τον συμφωνώ στα περί λαθρομεταναστών. Διαφωνώ με την κυρία Λεπέν σε πολλά περί των ναζιστών. Γιατί αυτά τα πολύ ναζιστικά εμένα με βρίσκουν κάθε αντίθετο. Γιατί το πολύ το Χάιλ Χίτλερ το βαρκείται και ο παπάς. Όσοι μέχρι τώρα δεν γνωρίζατε τον κύριο Βελόπουλο, έχετε χάσει τρελές παραστάσεις. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα! Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Του Θεού μας. Ορίστε. Επιστολή του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς τις έγραψε. Εδώ μέσα. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Αυτή είναι μία από τις δουλειές του, έτσι. Δεν είναι τρόπο. Εκτός όμως από το να πουλάει επιστολές που τις έχει γράψει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Να μην πουλήσει και λίγο ίαση για τη φαλάκρα, ενώ ο ίδιος δεν έχει μαλλιά. Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας και θέλετε να την οξύνετε και να μην ξεχνάτε τίποτα, μνημονικό. Εν τω μεταξύ, αν τα πράγματα που πουλούσε τα έπαιρνε και ο ίδιος, θα είχε γλιτώσει από πολλές κολοτούμπες το παλιό. Μάλλον δεν έπαιρνε μνημονικών τότε. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνω στον πρόεδρο του λαός θα φύγω τελευταίος από το κόμμα. Κάνε το βίντεο, κύριε πρόεδρε. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει το Θεός. Ο Αντώνης Σαμαράς με τις επιλογές του είναι μια λύση ευρωπαϊκή για τον τόπο. Και πρέπει όλοι να αφήσουν το εγώ στην άκρη και να δούμε το εμείς. Και μετά, δεν γαμιέται. Φτιάχνω και το δικό μου κόμμα που όπως είδαμε είναι ότι πρέπει για soft χρυσαυγίτες. Βέβαια, αν πάρουμε την Ελλάδα σαν ένα μεγάλο meme, θα έπρεπε να βγει πρωθυπουργός μαζί με τον Άδων. Αλλά καλύτερα να προσέχουμε που στηρίζουμε. Θυμάμαι πολλά χρόνια να παίζει ατάκα, κλειδώστε τους ηλικιωμένους σπίτι, μην πάνε να ψηφίσουν. Οκ, ίσως βγάζει νόημα. Ειδικά όταν βλέπεις ότι σε εκδηλώσεις
σκαπί μοιράζονται σταυρωμένα ψηφοδέλτια του κύριου Μαρινάκη. Αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι οι νέοι θα ήταν αυτοί που θα έβγαζαν τρίτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή. Ας ξεκινήσω με μια πολύ απλή πρόταση που αμφιβάλλω θα την πιάσουμε περισσότερο. Είναι άλλο υποστήριξη ενός κόμματος, άλλο που συμφωνούμε περισσότεροι πως το ένα κόμμα είναι χειρότερο από το άλλο. Και είναι άλλο υποστήριξη και η δικαιολόγηση μιας εγκληματικής οργάνωσης δεκαετιών που επειδή είμαστε ηλίθιοι τη βάλαμε στη Βουλή. Είναι ατυχές τέτοιες συγκρίσεις απλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δικαιολόγησης όσων εγκλημάτων έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Παρεμπιπτόντως μιλάνε αντρίκια λέγοντας ότι κινείται σφάζεται. Αλλά τις μέρες που γράφω τα κείμενα έχουν δικαστήρια και πάνε στο δικαστήριο και λιποθυμάνε. Πώς θα πάρουν έτσι πίσω τη Μακεδονία μας, ωραία! Αν, ένα ακραίο παράδειγμα, ρε παιδί μου. Αύριο βάλουμε στη Βουλή ένα μάτσο βιαστές που ωστόσο βοηθάνε κάποιο κόσμο ανάλογα τα γούστα τους και μιλάνε έτσι σκληρά και αντρίκια στον κόσμο. Θα τους δικαιολογούμε και θα τους συγκρίνουμε με άλλα κόμματα επειδή πλέον θα είναι στη Βουλή. Θα λέει κόσμος, δεν είμαι βιαστής, αλλά δεν είναι σωστό να κόβουμε την ελευθερία αυτού του κόμματος επειδή το εκλέξαμε δημοκρατικά. Πρέπει να ξεχωρίσετε κάποια πράγματα. Κόσμος που είναι απογοητευμένος από τη φτώχεια και από τα κόμματα που ο ίδιος ψηφίζει εδώ και 45 χρόνια, βρήκε ελπίδα στη Χρυσή Αυγή, ξεχνώντας τα εγκλήματά τους, λέγοντας μόνο αυτοί μιλάνε αντρίκια και μοιράζονται πραγματικά για την πατρίδα. Σκάει και ένας νότης να πει ότι ψήφισε Χρυσή Αυγή και οι ξένοι προσβάλλουν την αισθητική του. Κάνετε κάποιοι παπάδες και λένε ότι να είναι. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαφιά. Όχι κατσαφιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αντάρτη και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαφιά ποτέ. Και ο κόσμος λέει μετά, εντάξει, κάτι θα ξέρουν αυτοί. Είναι μια εγκληματική οργάνωση και το ξέρουμε τουλάχιστον από το 2013. Καταλαβαίνετε σε τι άτομα δίνεται δύναμη και λόγο. Έχουμε φτάσει στο 2019 και όχι απλά ένα κόμμα στη Βουλή πέρα από κάτι μήνες φυλάκα, αλλά εκλέξαμε κιόλας το λαγό για ευρωβουλευτή που, όπως και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, έχουν περιορισμό να μην φύγουν από τη χώρα. Αλλά εντάξει, μωρέ, δημοκρατία έχουμε, θα πάει τελικά. Το πρόβλημα με κάποιους από εσάς είναι ότι δεν τους γνωρίζατε πριν και τους μάθατε από τα συσίτια μόνο για Έλληνες και χαρήκατε. Εγώ ξέρετε τι θυμάμαι πριν τα συσίτια. Θυμάμαι να σκάνε οι μαθητές μου στο ΕΠΑΛ την ώρα του διαλύματος και να λένε, ελάτε να μαζευτούμε να δίνουμε Πακιστανούς και να μαζεύονται 30 άτομα και να πηγαίνουν να τους σαπίζουν. Τότε όμως δεν έδινα σημασία. Ήμουν και πολύ γιόλο. Μετά κατάλαβα και ειδικότερα το 14 που βγήκε η Χρυσή Αυγή πρώτο κόμμα στον Κολονό και τα Σεπόλια. Αν είναι δυνατόν. Πάμε να δούμε μερικά αποσπάσματα. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, έφτανε στη Γενική Ασφάλεια Αττικής για να παραδοθεί. Το υλικό που εντόπισαν οι αρχές, το κινητό και τους υπολογιστές του. Ανέβαλα, κάνε μου χαρχητέ. Χάιλ Χίτλερ, γεια σου Λεβέντη, γεια σου αγόρι μου. Όχι, μην του κάνεις έτσι και δεν. Μπράβο, χάιλ μωρό μου, χάιλ. Δηλαδή, εγώ και πριν να έρθουν οι ξένοι, ήμουν ρατσιστής, τα λέω. Δηλαδή, αυτή είναι η ιδεολογία μου. Αστακό, γαρίδο, μαγαρονάδα, χαβιάρια τα πάντα. Τσίπρας, Τσίπρας, εσύ εδώ όχι. Τσίπρα και στην Παπαρίγα να πάτε. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, για αρκετή ώρα η κατάσταση εδώ στο κέντρο της Αθήνας ήταν επτεταμένη. Είχαμε άγριες επιθέσεις αδιακρίτως από ακραία στοιχεία κατά άλλων από. Δεν θέλουμε τους ξένους στην πατρίδα μας! Δεν θέλουμε την ξένη εισβολή! Εάν αυτό σημαίνει ότι είμαστε ρατσιστές, ναι, είμαστε ρατσιστές! Δεν μας ενδιαφέρει! Στις 17 του Γενάρη του 2013, τα ξημερώματα, ο Σεχσάτ Λουκμάν, Πακιστανός, μαχαιρώνεται από δύο μαυροντημένους άντρες, Έλληνες, ενώ πήγαινε στη δουλειά του. Βρέθηκαν όπλα και φυλάδια της Χρυσής Αυγής στο σπίτι του ενός από τους δύο φωνιάδες. Αλλά, όπως και με τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα, η Χρυσή Αυγή αρνήθηκε πως είχε οποιαδήποτε σχέση. 5 χρόνια μετά, ένα βίντεο ντοκουμέντο του Ερευνητικού Κέντρου Forensic Architecture που προβλήθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις των Χρυσαυγητών εκείνο το βράδυ. Στη γερή δολοφονία του Παύλου Φίσα σηματοδότησε και την αρχή των αποκαλύψεων για το κόμμα της Χρυσής Αυγής και τη δράση οργανωμένων δικτύων οπαδών της, υπεύθυνης για πολλαπλές επιθέσεις κατά αλλοδαπών και ημεδαπών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της δίκης, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2020, στο εδόλιο έχουν οδηγηθεί 68 άτομα, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε δεξιά. Δεν υπάρχει. Και να πάρουμε δεξιά σημαίνει να καταργήσουμε τη δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβονται προσωπικά. Έχω την τιμή να μην είμαι δημοκράτης και το δηλώνω δημόσια. Ενώ εμείς δεν θα σας κουράσουμε πολλές φορές με εκλογές. Δεν χρειάζεται να κάνουμε. Είμαστε η σπορά. Το νικημένο του 1945. Αυτή είμαστε. Με τους ουσές. Με τους καπεδάνιστες. Οι φασίστες. Όχι. Ο λίγος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι το σέντρι. Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράφτες, ό,τι θέλουν. Αλλά όχι με προδότες και την πρόσωπο. Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός! Το έγινε μας.
προσοχή. Για μένα η Χρυσή Αυγή τότε ήταν πράξη επαναστατικότητας. Ότι είμαστε εναντίον όλων, όπως λένε τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής. Ότι είμαστε αυτοί που θα γκρεμίσουν το σάπιο σύστημα. Ας μάθουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένας πειθαρχημένος στρατός που θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Πάτε κάτω και πάτε πάνω σας. Πίσω σύρε. Πιστεύω πως όταν κάτι φτάνει σε τόσο ακραίες καταστάσεις, είναι καλό να μην το στηρίζεις ούτε στη Βουλή, ούτε στη γειτονιά σου, ούτε πουθενά. Προτείνω επίσης να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και τελευταίο, το μακεδονικό. Τα πράγματα λοιπόν είχαν ξεκινήσει από πολύ παλιά και δεν είναι όπως τα μαθαίνουν οι περισσότεροι. Ήταν 1992. Όλες οι πρώην ομόσπονδες δημοκρατίες της διαλυμένης Ιουγκοσλαβίας αναγνωρίζονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεξάρτητα κράτη. Η απόφαση ίσχυε και για την Ομόσπονδη Δημοκρατία της Μακεδονίας, αρκεί να έλυνε τη διαφορά της με την Ελλάδα ως προς το όνομά της. Στις 30 Ιουλίου 1992 έρχεται η ώρα του ΟΗΕ. Τα Σκόπια καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στον οργανισμό με το συνταγματικό τους όνομα. Η Ελλάδα αντιδρά. Εκείνο το οποίο έπρεπε να πετύχουμε και μπορούσαμε να το πετύχουμε είναι το πρόβλημα της αλυτρωτικής προπαγάνδας. Να κερδίσουμε όλα τα επιμέρους θέματα και στο θέμα του ονόματος να μην τους απαγορεύσουμε να έχουν και αυτή τη λέξη Μακεδονία, αλλά να μην έχουν το μονοπόλιο, την αποκλειστικότητα. Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων αποφασίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα αναγνωρίσει κράτος το όνομα του οποίου θα υπάρχει ο όρος ή παράγωγο του όρου Μακεδονία. Το Μάρτιο του 1993 ξεκινά νέα μεσολάβηση. Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η Ελλάδα σιωπηρά αλλάζει θέση. Δηλώνει για πρώτη φορά έτοιμη να δεχτεί τη σύνθετη ονομασία. Τον Απρίλιο του 1993 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα δεχτεί στους κόλπους του οργανισμού ένα νέο κράτος με το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τη μία μετά την άλλη, πολλές χώρες, ανάμεσά τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναγνώρισαν διμερώς τα Σκόπια ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Φαίνεται λοιπόν πως υπήρξαν δύο κρίσιμες στιγμές στην πρόσφατη ιστορία, όπου οι γείτονές μας στα Σκόπια ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που τώρα τους ζητάμε και αρνούνται, αλλά τότε δεχόντουσαν εκείνοι, αλλά αρνούμασταν εμείς. Το γιατί εμείς αρνηθήκαμε αυτό που τώρα ζητάμε είναι ένα θέμα προς συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας μας. Το ερώτημα αν μπορεί ξανά να δεχτούν ένα σύνθετο όνομα είναι το ερώτημα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες εβδομάδες, μήνες ή ίσως και χρόνια. Κατά την άποψή μου πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί, διότι αλλιώς, εάν δεν δεχθεί, θα πάμε σε σκέτη Μακεδονία και είναι απαράδεκτη υποκρισία εν ονόματι της εθνικής υπερηφάνειας και της εθνικής αδιαλαξίας να δεχόμαστε να μείνει αυτό το κράτος με το όνομα Μακεδονία και να μην δεχόμαστε να μείνει με ένα σύνθετο όνομα. Mr. President, on the name issue of the former Yugoslav Republic of Macedonia, we propose a mutually acceptable compound name with a geographical qualifier before the word Macedonia for all uses and purposes, internally and internationally, erga omnes. Υπάρχει επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης επικυρωμένη δις από την εθνική αντιπροσωπεία για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προδιορισμό για όλες τις κρίσεις, όπως τουλάχιστον αποτυπώθηκε και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Καραμαλή το 2007. Το να δώσουν δηλαδή μια κοινή ονομασία για τη χώρα τους και στο εσωτερικό και έναντι τρίτων χωρών και έναντι των διεθνών οργανισμών. Αυτό το οποίο ο Καραμαλής το έχει πει, έργα όμνες. Αυτό οι Σκοπιανοί δεν το δέχουν. Και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να το δεχτούν. Η Ελλάδα από το 2008 κρατά μια σταθερή στάση, έχει ήδη προτείνει μια σύνθετη ονομασία και περιμένει απάντηση που ποτέ δεν ήλθε. Οπότε, ναι, μεν στην αρχή δεν θέλαμε να υπάρχει στο όνομά του η λέξη Μακεδονία, αλλά η εθνική μας θέση εδώ και πάνω από 15 χρόνια ήταν η σύνθετη ονομασία. Οπότε δεν θα έπρεπε να έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα με όλα αυτά είναι πως όσο περνούσαν τα χρόνια, ο κόσμος πέρα από τους Έλληνες μάθανε τα Σκόπια ως Μακεδονία, κάτι που προφανώς είναι full κακό για εμάς. Αλλά από εδώ και στο εξής, πάβουν να χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία όπως έκανα και μπαίνει ο προσδιορισμός Βόρεια και το συνταγματικό τους όνομα δεν είναι πια Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Μακεδονία αναγνωρίζει ότι δεν έχει σχέση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ή την ιστορία μας, ενώ δεσμεύεται να διορθώσει ό,τι έχει που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην ιστορία μας. Διορθώσει αγαλμάτων, αφαίρεση του ήλιου της Βεργίνας και φυσικά διορθώσει των βιβλίων τους που τόσα χρόνια προπαγανδίζουν στα παιδιά τους με ψεύτικη ιστορία. Γενικότερα, ό,τι πλασάραν τόσα χρόνια σαν ιστορία τους, ενώ είναι δική μας, διορθώνεται. Επίσης, ενώ έγραφαν ότι είχαν μακεδονική ηθαγένεια, πλέον μπαίνει προσδιορισμός στο
πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Η γλώσσα τους ονομάστηκε Μακεδονική, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι έχει σχέση με την ιστορία μας, όπως είπαμε και πριν, και ανήκει στις νότιες σλάβικες γλώσσες. Καταλήγουμε λοιπόν ότι για εμάς και το έθνος μας δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την ιστορία της Μακεδονίας. Ενώ η Βόρεια Μακεδονία δεν θα αναγνωρίζεται ως μακεδονικό έθνος, δεν μπορούν πια να χρησιμοποιούν την ιστορία μας, έχουν ξεκινήσει ήδη τις αλλαγές και πρέπει να κάνουν αρκετές ακόμα, ενώ πριν τη συμφωνία έκαναν ό,τι ήθελαν και το έπαιζαν Μακεδόνες οι υπόλοιπες χώρες. Τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα εννοείται εκμεταλλεύτηκαν το μακεδονικό, λέγοντας ότι είναι ξεπούλημα του έθνους και της χώρας μας, πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά κερδίζουν τους πατριώτες που δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να διαβάσουν τη συμφωνία. Δεν θέλω καν να μπω σε κουβέντα για τα συλλαλητήρια, καταλαβαίνετε πόσο καλά πήγαν τα πράγματα για αυτούς και πόσο αγανακτισμένο κόσμο μάζεψε. Σκάει και ο Ρέμος που ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τη Μακεδονία, λες και όταν πήγαινε να κάνει συναυλίες εκεί, δεν έβλεπε το Μακεδονία στο διαβατήριό του, τώρα τον χάλασε. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ ή κατά της συμφωνίας, απλά με αυτά που διάβασα και με το τι έχει γίνει τόσα χρόνια, θεώρησα λογικό να ψηφιστεί κάποια στιγμή. Το τι θα ψηφίσει ο καθένας είναι δική του επιλογή και δεν παίρνω την ευθύνη. Άσκηση για το σπίτι, αν θέλετε, μιας και στο σημερινό βίντεο δεν μιλήσαμε καν για μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα της χώρας. Σκάνδαλο Νοβάρτης, με τεράστια ζημιά στο δημόσιο, που αφορά πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς. Σκάνδαλο Siemens, με πολλά εκατομμύρια σε δωροδοκίες, από το 99 μέχρι το 06 και ακόμα γίνονται δίκες. Λίστα Lagarde, που απλά σταματήσαμε να της δίνουμε σημασία και δεν την ψάξαμε ποτέ όπως έπρεπε. Ομόλογα, βατοπέδ, γενικά αν κάποιος θέλει να ψάξει για μαλακίες που έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα από λάθη πολιτικών, έχουμε άπειρο. Τέλος πάντων, ελπίζω το βίντεο να τους ενόχλησε όλους και να μην ξεκινήσει ο καθένας να λέει ότι τα παίρνω από τους προαναφερθέντες. Σπρώξε το βίντεο σε όσους γνωρίζετε πως κάνουν αποχή ή υποστηρίζουν ένα κόμμα για λάθος λόγους. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ να ψηφίσετε, πας και βγούμε από τα σκατά. Τώρα, αν συνεχίσουμε όπως τόσα χρόνια τις ίδιες μαλακίες, τι να πω. Καλά θα μας κάνουν. Να είστε καλά και μην είστε μαλάκες. Peace and love. Bye. Let's go!